Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, ενώ είναι δεινή η οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι ψαράδες του νομού Ηρακλείου και όλες της χώρας βέβαια, που έρχονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, τη δυσβάσταχτη φορολογία και πάρα πολλά άλλα, έχουν παράλληλα να αντιμετωπίσουν και το οξυμένο πρόβλημα της καταστροφής των αλλιευτικών εργαλείων τους από θαλάσσια είδη, κοπάδια λαγοκέφαλων, φώκες, χελώνες και άλλα θηλαστικά, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη αποζημίωσης των ζημιών, με αποτέλεσμα να χρεώνονται οι ίδιοι οι ψαράδες για την αποκατάσταση των εργαλείων τους. Μάλιστα, στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΚΕΘΕ, το μεγαλύτερο όγκο εισβολικών ειδών ψαριών έχει δεχτεί η Κρήτη. Από σχετικές μελέτες που έχουν γίνει, προκύπτουν ζημιές αλλιευτικών εργαλείων από τους λαγοκέφαλους που υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο, ανά αλλιευτικό σκάφος, συν χιλιάδες ευρώ απώλειες από τον περιορισμό των αλλιευμάτων, διότι όπως λένε και οι ίδιοι, το ψάρι αυτό δεν είναι μόνο ότι καταστρέφει τα δίχτυα, τρώει και το μεροκάματο. Ταυτόχρονα δεν προβλέπεται αποζημίωση και για τις ζημιές από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Την ίδια στιγμή, οι βιοπαλλεστές αλλίες αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, και ακόμα δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ, όπως κατήγγειλαν με τις κινητοποίησεις τους στο Ηράκλειο αλλά και πανελλαδικά. Επιπλέον, αρκετοί είναι οι φτωχοί επαγγελματίες ψαράδες που αποκλείστηκαν εντελώς από την αποζημίωση με βάση τις δυσβάσταχτες προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός και παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισαν την ασφιχτική οικονομική κατάσταση λόγω της πανδημίας, όπως προανέφερα, ενώ οι μεγάλες αλλιευτικές επιχειρήσεις και οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι πάνω-πάνω στις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες κατεπίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, πρώτον για τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μηχανισμών καταγραφής και αποζημίωσης στο 100% των ζημιών που προκαλούνται στα αλλιευτικά εργαλεία από τα θαλάσσια είδη, λαγοκέφαλους κτλ., και την απώλεια του αλλιεύματος, αλλά και από καιρικά φαινόμενα, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. Δεύτερον, για την άμεση καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των αλλιέων, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, με την ένταξη στις υπάρχουσες ρυθμίσεις που έχουν και των αλλιέων που έχουν αποκλειστεί. Και τρία, κατάργηση όλων των άδικων οικονομικών βαρών που έχουν θεσπίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και οι δικές σας σε βάρος των βιοπαλλεστών ψαράδων, όπως τέλη κυκλοφορίας και λιμενισμού, τα γνωστά διαφυγόντα κέρδη, όπως τα λέτε, που με προκλητικό τρόπο κατηγορείτε τους ψαράδες, η κατάργηση του καταποκοπή ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ευχαριστώ. Χαίρομαι, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να εξετάσουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο τους ψαράδες της Κρήτης, αλλά όλου του Νότιου Αιγαίου. Και χαίρομαι που είναι και οι μαθητές από την Ξάνθη, γιατί είναι ένα πρόβλημα που αφορά το μέλλον των θαλασσών μας και αφορά τη νέα γενιά ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα αυτό με τα εισβολικά χωροκατακτητικά είδη, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστεί ο λαγοκέφαλος, είναι πρόβλημα όλης της Μεσογείου, όπως γνωρίζετε. Όχι μόνο μας έχει απασχολήσει, αλλά ήδη, όπως θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια, μεριμνούμε ώστε να αντιμετωπιστεί πραγματικά και αποτελεσματικά και βεβαίως πάντα με βάση τις μελέτες και τις εκτιμήσεις των ειδικών επιστημόνων. Εδώ να σας ενημερώσω σχετικά με τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία του Ινστιτούτου Αλλιευτικής Έρευνας, του καθήλυν αρμόδιου οργάνου για την παρακολούθηση και εισήγηση προγραμμάτων αντιμετώπισης προβλήματος, ότι ο λαγοκέφαλος εισήλθε στη λεκάνη της Μεσογείου από το 2003 μέσω της διόρυγας του Σουέζ από την Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν μια πρώτη συνέπεια της υπερθέρμανσης των θαλασσών μας. Ο λαγοκέφαλος είναι το σημαντικότερο εισβολικό χαρακτηριστικό είδος και είναι δυνητικά ιδιαίτερα τοξικό είδος. Για τον λόγο αυτό το απορρίπτουν οι παράκτια αλλίες, οι οποίες συνήθως το αλλιεύουν σε σχετικά μικρά βάθη. Ο λαγοκέφαλος εμπλέκεται, όπως είπατε και στην ερώτησή σας, και στη μείωση του μεγέθους των πληθυσμών ειδών στόχων της αλλίας, που προτιμάει ως λία, όπως τα κεφαλόποδα και τα καρκινοειδή. Ακόμα όμως το μέγεθος της μείωσης αυτών των πληθυσμών
δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά. Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω την ανοχή σας, γιατί είναι ένα ζήτημα σοβαρό και το οποίο πρέπει να ενημερώσουμε εκτενώς. Ο Λαγοκέφαλος δεν έχει ουσιαστικά φυσικούς εχθρούς στη Μεσόγειο. Γι' αυτό και το μέγεθος των πληθυσμών του δεν φαίνεται να ελέγχεται με φυσικό τρόπο μέσα από τις τροφικές αλληλεπιδράσεις των ειδών. Είναι θερμόφιλο είδος, αλλά παρουσιάζει και ανθεκτικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει, για παράδειγμα, διαπιστωθεί παρουσία του και στο Βόρειο Αιγαίο. Όπως γνωρίζετε, η εξάλληψη των πληθυσμών ενός θαλάσσιου χωροκατακτητικού ξενικού είδους θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, αν όχι αδύνατη, ειδικά μετά τα αρχικά στάδια της εξάπλωσής του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου στην Κύπρο, όπου τα τελευταία 10 χρόνια γίνονται προσπάθειες περιορισμού των πληθυσμών μέσω ειδικών διαχειριστικών σχεδίων. Όμως στην Κύπρο μέχρι σήμερα δεν έχουν τεκμηριωθεί θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τον στόχο ελέγχου των πληθυσμών του είδους. Βάσει των ανωτέρων, η άποψη του Ινστιτούτου σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται έγινε ως εξής. Πρώτον, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων όλων των ερευνητικών έργων που εστιάζουν στη βιολογία και τη διαχείριση επιλεγμένων θαλάσσιων ξενικών ειδών. Αυτές οι έρευνες υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλληλείας και θάλασσας που χρηματοδοτεί ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια. Η εφαρμογή και στη χώρα μας ενός προγράμματος επιδότησης της αλληλείας του Λαγοκέφαλου και άλλων χωροκατακτητικών ξενικών ειδών. Περαιτέρω υποστήριξη της βασικής έρευνας, η επιστημονική γνώση που θα αποκτηθεί θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών διαχείρισης των θαλάσσιων ξενικών ειδών. Είναι άγνωστο βέβαια πότε θα υπάρξουν μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα. Τώρα, μέτρα που ήδη λαμβάνονται βάσει των εκτιμήσεων του Ινστιτούτου Αλληλευτικής Έρευνας και με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αλίας και Θάλασσας 14-20 και το πρόγραμμα Αλίας, Υδατοκαλλιέργειες και Θάλασσας 2021-27. Έτσι, έχουμε στο πλαίσιο του άρθρου 40 «Προστασία και αποκατάσταση θαλάσσης βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων», το οποίο εξεδόθη πρόσκληση για τα χωροκτατικά ξενικά είδη. Υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 7 πράξεις, από τις οποίες οι 3 αναμένεται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου. Η πρώτη, σχεδιασμός και πιλωτική εφαρμογή μεθόδων εμπορικής αξιοποίησης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, προϋπολογισμού 551.000 ευρώ, ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων καταγραφής, χαρτογράφησης και περιορισμού των πληθυσμών των εισβολικών ειδών Λαγοκέφαλου, προϋπολογισμού 417.000 ευρώ, παρακολούθηση και έλεγχος των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα με καινοτόμες τεχνικές, προϋπολογισμού 426.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του άρθρου 39, καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων, εξεδόθη πρόσκληση, εντάχθηκαν 4 πράξεις. Από αυτές η μία αναμένεται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Λαγοκέφαλου. Εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης των αλόχθωνων ιχθύων του γένους Λαγοκέφαλος για παραγωγή ιχθυάλευρου για τη διατροφή στις υδατοκαλλιέργειες, προϋπολογισμού 388.000 ευρώ. Επίσης, αναφορικά με θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μηχανισμών καταγραφής και αποζημίωσης των ζημιών που προκαλούνται στα αλληλευτικά εργαλεία από ξενικά είδη όπως ο Λαγοκέφαλος, έχουμε στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου δαπάνη ύψους 519.000. Το σύνολο του προγράμματος αγγίζει τα 520 εκατομμύρια ευρώ και στο πλαίσιο αυτό δίνεται προτεραιότητα για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων αλληλευτικών εργαλείων και στη μείωση των απορρίψεων και των παρεπιπτόντων αλλευμάτων ευάλωτων ειδών. Έχει περιληφθεί και δράση για την κάλυψη ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται στα αλληλευτικά εργαλεία. Τώρα, για την απώλειες λόγω εισοδήματος, απλώς ήθελα να σημειώσω ότι πλέον προβλέπεται και η αποζημίωση στις καταστροφές αλληλευτικών εργαλείων. Για τις ενισχύσεις λόγω απώλειας εισοδήματος και την κρατική αρρωγή θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου. Κ.
Κύριε Κεδίκογλου, προφανώς η πολιτική, νομοθετική, χρηματοδοτική, πρακτική αντιμετώπιση προφανώς προϋποθέτει την επιστημονική γνώση του ζητήματος. Θα συμφωνήσουμε με το ιστορικό έτσι όπως το αναφέρατε για την εμφάνιση του λαγοκέφαλου, την επιθετικότητά του κτλ. Όντως το πρόβλημα είναι η λαγοκέφαλη. Είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο κυρίως για τους λουόμενους. Τον χαρακτηρίζουν ως ο εξωγήινος της θάλασσας. Μοιάζει σαν μία τορπίλη. Δηλαδή αν δείτε το σώμα του και τα λοιπά, όλο μοιάζει σαν μία τορπίλη. Έχει μία πολύ ισχυρή βιολογική τοξίνη. Δεν υπάρχει αντίδοτο σε αυτήν. Είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο είδος δηλαδή. Μάλιστα υπάρχουν και βίντεο που κόβει το σκουπόξυλο, κόβει το τενεκάκι των αναψυχτικών. Είναι τόσο ισχυρό. Και ακόμα και η μικρή λαγοκέφαλη είναι τοξική. Και έχει εμφανιστεί ακόμα και στις παραλίες, δηλαδή σε 20 εκατοστά νερού από την παραλία έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλος. Και έχει προκαλέσει ζημιά, ακόμα και ακροτηριασμό. Στην Κάλυμνο, στη Σιτία, σε διάφορες άλλες περιοχές. Είναι σοβαρό το πρόβλημα δηλαδή. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Θα εξετάσουμε τα μέτρα τα οποία μας είπατε και αυτά τα οποία πιθανά θα μας πείτε στη δευτερολογία σε σχέση με τα μέτρα της κρατικής αρρωγής. Θα ήθελα όμως να πω για την απώλεια του εισοδήματος. Υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Αφενός καταστρέφει τα αλιευτικά εργαλεία, μιλάμε για δίχτυα και παραγάδια, ανεβάζει το κόστος επανάκτησης των εργαλείων και αφετέρου μειώνει την αλιευτική ποσότητα των ψαριών. Δηλαδή καταστρέφει το γόνο, τρώει τα άλλα ψάρια που έχουν πιαστεί στα δίχτυα. Είναι αυτό που είπατε ότι είναι το μόνο ψάρι που δεν απειλείται από κανένα άλλο ψάρι. Δεν έχει εχθρός αυτό το ψάρι. Υπάρχει σχετική μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ από τον Νοέμβριο του 2021, υποθέτω θα την έχετε στα χέρια σας, η οποία μέχρι στιγμής 1,5 χρόνο μετά, δεν ξέρω αν έχει ληφθεί υπόψη, θα πρέπει να μας το πείτε, η οποία αναφέρει ότι η μέση ετήσια απώλεια εισοδήματος από τις ζημιές των θαλάσσιων θηλαστικών και ιδίως από το λαγοκέφαλο σε αλιευτικά εργαλεία και το αλίευμα εκτιμάται σε 4.377,5 ευρώ. Τα διαφυγόντα εισοδήματα από τα χαμένα μεροκάματα αλλιεργατών ανέρχονται στα 8.421 ευρώ. Μιλάμε μεγάλα ποσά. Μάλιστα, το ΕΛΚΕΘΕ καταθέτει και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Θα τα καταθέσω στα πρακτικά. Σας έχουν σταλεί αρκετά έγγραφα από τα συνδικαλιστικά όργανα των αλλιέων, του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων και Αλλιεργατών Ομού Ηρακλείου, με την πιο πρόσφατη 21 Τρίτου του 2023, την οποία και θα καταθέσω στα πρακτικά, όσο και από το Τμήμα Αλλίας της Περιφέρειας, με ημερομηνία 20 Τρίτου 2023. Πρέπει να τις λάβετε αυτές στα σοβαρά υπόψη. Όλες πάντως οι διαμαρτυρίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι μέχρι τώρα είναι ανύπαρκτη κρατική στήριξη, παρά τις όποιες κρούσεις και από τους ψαράδες και από τους ειδικούς, δηλαδή ενώ η χρηματοδότηση είναι ανύπαρκτη, η αποζημίωση είναι ανύπαρκτη. Παρόλο που έπαθαν μεγάλη οικονομική καταστροφή από την αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας, τα επαναλαμβανόμενα lockdown, την ακρίβεια, το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα καύσιμα, ο καλπάζον πληθωρισμός που ροκανίζει το εισόδημά τους, δεν είδαν μέχρι στιγμής καμία στήριξη. Αποκλείστηκαν από την οικονομική ενίσχυση με βάση τις δυσβάσταχτες προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ενώ από την άλλη, όπως σας είπα, ενισχύσατε πάρα πολύ απλόχερα και γαλαντόμα τις ιχθυοκαλλιέργειες και όλες αυτές τις μεγάλες αλλιευτικές επιχειρήσεις. Επιτρέψτε μου να μείνω σε αυτό, ότι το υψηλό ετήσιο κόστος συντήρησης των σκαφών και των εργαλείων, τα λειτουργικά κόστη, τα τέλη κυκλοφορίας, ελιμενισμού, δεν αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και των Οικονομικών. Αλλά θεωρώ ότι η κυβέρνηση είναι ενιαία. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των τριών Υπουργείων να αντιμετωπιστούν αυτά. Τέλη λοιπόν κυκλοφορίας, ελιμενισμού, τα χαράτσια ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, που μάλιστα τα χαρακτηρίζεται ως διαφυγόντα κέρδη των ψαράδων. Δηλαδή τους κατηγορείται για διαφυγόντα κέρδη τους ψαράδες. Ο καταποκοπή ΦΠΑ, οι συνεχείς αυξήσεις εισφορών στον ΕΦΚΑ, οι υπέρογγες
δαπάνες σε πετρέλαιο, ίδρυυση, σε συνδυασμό τόσο με τη μείωση της αλληλείας, την καταστροφή των εργαλείων από τους λαγοκέφαλους που συζητάμε. Όλα αυτά μαζί έχουν οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή, σε εγκατάλειψη του αλλιευτικού επαγγέλματος. Το ετήσιο κόστος των ψαράδων, δεν αναφέρομαι λαγοκέφαλους, μόνο από τους φόρους, τα χαράτσια κτλ., ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές κτλ., αγγίζει τα 5.000 ευρώ. Δηλαδή οι άνθρωποι, εάν δίνουν για αυτά μόνο 5.000 ευρώ για το κόστος και δίνουν και άλλα τόσα και άλλα τόσα από την καταστροφή που προκαλεί ο λαγοκέφαλος, αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν πρόκειται να μείνει στο επάγγελμα. Οι αλλοίες λοιπόν διεκδικούν από την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από ποιο Υπουργείο παραλαμβάνω έχει την ευθύνη, την κατάργηση όλων των άδικων οικονομικών βαρών που σας ανέλησα προηγουμένως. Έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου και τροπολογία ως ΚΚΕ που ζητάμε την κατάργηση όλων αυτών των οικονομικών βαρών και ταυτόχρονα την ενίσχυση με έκτακτες οικονομικές επιχορηγήσεις των βιοπαλαιστών αλλιέων, αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων. Τις έχετε απορρίψει όλες. Τις έχετε απορρίψει όλες αυτές τις τροπολογίες και προτάσεις νόμου του ΚΚΕ. Όχι μόνο εσείς βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ζητάνε οι ψαράδες να τους εντάξετε στο καθεστώς αποζημίωσης το 100% των ζημιών για τις καταστροφές που έχουν από αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά και κυρίως του λαγοκέφαλου. Επιπλέον, και να κλείσω με αυτό, διεκδικούν να καταργηθεί η υποχρεωτική σύνδεση της θεώρησης της επαγγελματικής άδειας του σκάφους από την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης αλλιείας. Τους δημιουργήσα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα από τις ίδιες τις αστοχίες του συστήματος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν σε κάθε θεώρηση να χάσουν τις άδειες τους. Και τέλος, σε σχέση πάλι με αυτό το σύστημα του ΟΣΠΑ, το οποίο εκτός των άλλων μαζί με άλλους πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς χρησιμοποιείται κατά βάση για υποστηρικτικές ναυτικές στρατιωτικές δράσεις που δίνει τη δυνατότητα στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιχειρούν πολεμικά και να επιβαίνουν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση, οι ψαράδες έχουν εντοπίσει τα προβλήματά τους, σας τα έχουν καταθέσει και διεκδικούν την επίλυσή τους από την πλευρά της κυβέρνησης, της επόμενης κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει από τις όποιες κυβερνήσεις και αν έρθουν. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι για το θέμα της θεώρησης των αδειών έχει βάση ο ισχυρισμός σας και είναι ένα θέμα που εξετάζουμε. Επανεξετάζουμε. Τώρα, λαγοκέφαλος είναι όντως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αρκεί να σας πω ότι χρειάζεται ιδιαίτερο, δηλαδή την μπετονιά, ακόμα και την πιο δυνατή μπετονιά, ο λαγοκέφαλος την κόβει. Έχει πολύ κοφτερά σαγόνια. Χρειάζεται, πρέπει να είναι συρματόσκηνο και στην άκρη το αγκίστρι για να μπορέσει να πιαστεί ο λαγοκέφαλος. Όπως σας είπα, ακούσατε, πάνω από 3 εκατομμύρια έχουμε χρηματοδοτήσει μελέτες για να βρούμε τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης αυτού του ξενικού εισβολέα. Τώρα, οι ψαράδες πρέπει να στηριχτούν, στηρίζονται. Αυτή η κυβέρνηση για πρώτη φορά δόθηκαν επί των ημερών μας ενισχύσεις στους ψαράδες. Δόθηκαν στο... γιατί περάσανε πολλά, έτσι, ήταν η πανδημία, ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, ήδη δόθηκαν ενισχύσεις στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αλλιές και Θάλασσας 14-20. Οι ενισχύσεις δόθηκαν οριζόντια σε όλους, αρκεί να ήταν ενεργοί αλλιείς. Έτσι, το υποκριθήκαμε άμεσα, εκδώσαμε 2 προσκλήσεις για αιτήσεις χρηματοδότησης για την προσωρινή παύση αλλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η πρόσκληση 1990 του Σεπτεμβρίου του 20 που αφορούσε τα σκάφη μέσης αλλιείας, εντάχθηκαν 689 σκάφη με συνολική δημόσια δαπάνη 19 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ολοκληρωθεί η καταβολή. Στη συνέχεια, δεύτερη πρόσκληση, η 1470 του Ιουλίου του 2021, στην οποία συμμετείχαν όλα τα αλλιευτικά σκάφη και της παράκτειας αλλίας, εντάχθηκαν 6.153 σκάφη, συνολική δημόσια δαπάνη 21.720.000 ευρώ. Έχει καταβληθεί όλο σχεδόν το ποσό, δηλαδή από τις 2 αυτές προσκλήσεις που σας ανέφερα έχουν ήδη καταβληθεί στους αλλιείς 40 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα για τον νομό σας, στο Ηράκλειο,
Εντάχθηκαν 86 σκάφη με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 320.000 ευρώ, τα οποία έχουν ήδη πληρωθεί. Τώρα, σε σχέση με τη θεσμοθέτηση μηχανισμών καταγραφής και αποζημιώσεων ζημιών από καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, το θεσμικό πλαίσιο για την κρατική αρρωγή που έχουν πληγεί από στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλληλείας. Επίσης, στο πλαίσιο του άρθρου 35 οι αλληλείς μπορούν να ενισχυθούν για ζημιές από καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα, εφόσον συγκροτούσαν ταμείο αλληλοβοήθειας. Τώρα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο με συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Θεσπίστηκε καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ίσων σημασίας στους παράκτιους αλληλείς. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Αλληλείας 11.121 αιτήσεις πλειοκτητών επαγγελματικών αλληλευτικών σκαφών. Συνολικά όλες ικανοποιήθηκαν με την εξαίρεση τριών μόνο αιτήσεων που δεν προσκόπησαν τα απαραίτητα παραστατικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή 11.118 αιτήσεις με συνολικό ποσό δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, ενεργοποιήθηκε η υλοποίηση της δράσης 2 του μέτρου 343 του ΕΠΑΛΘ για την αποζημίωση αλλιέων που επλήγει το εισόδημά τους λόγω του πρόσθετου κόστους από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, συνολικού ποσού 52 εκατομμυρίων ευρώ. Εκδόθηκε ήδη πρόσκληση και οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για την ενίσχυση της χρηματοδότησης. Όπως βλέπετε, ένα ποσό της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, 45 έχουν ήδη καταβληθεί, 52 ανοίγει πρόσκληση και θα καταβληθούν. Είναι η πρώτη φορά που ενισχύονται και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό οι αλληλείς. Είναι το μέλημά μας, είναι δύσκολες ημέρες για τους αλληλείς μας και πιστέψτε με, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, γιατί οι αλληλείς είναι αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της ελληνικής ιστορίας. Σας ευχαριστώ.